διαβάσουμε από τη σελίδα 669. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 669. Από το βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης και το Ξι Σίγμα Ταφ 66 κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 669 από το βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης και από το κεφάλαιο 66, Ξι Σίγμα Ταφ. 66 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει δι' εμέ και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου, διότι η χείρ μου έκανε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις των πτωχών και συντετριμένων το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Ώστις δε σφάζει βούν ή νοσοφωνεύων άνθρωπων, ώστις θυσιάζει αρνίων οσοκόπτων κοινός λαιμών, ώστις προσφέρει προσφοράν εξαλφήτων οσοπροσφέρων αίμα χείριων, ώστις τιμιάζει όσο ευλογών είδωλων. Ναι, αυτοί έκλεξαν τα σωδούς αυτών και η ψυχή αυτών ιδύνεται εις τα βδελήγματα αυτών. Κι εγώ λοιπόν θέλω εκλέξει τα εις αυτούς ολέθρια και θέλω φέρει επ' αυτούς όσα φοβούνται, διότι εκάλλουν και δούς απεκρίνετο, ελάλουν και δεν οίκουον, αλλά έπρατον το κακόν ενώπιόν μου και έκλεγον το μη αρεστόν εις εμέ. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου εις οι τρέμοντες των λόγων αυτού. Οι αδελφοί σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσιν, ένε και το ονοματός μου είπαν, ας δοξαστεί ο Κύριος, πλην αυτός θέλει φανεί εις χαράν σας. Εκείνοι θέλουσιν κατεσχυνθεί, φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή Κυρίου, ως της έκαμνεν ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοπονήσει, εγέννησε. Πριν εξέλθουσιν η πόνη αυτής, ηλευθερώθηκε εγέννησεν αρσενικών. Τι σήκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα, ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλλά η Σιών, άμα εκυλοπώνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις την γέναν, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει, λέγει Κύριος. Εγώ κάμνον να γεννώσει, ήθελον κλείσει τη μήτραν, λέγει ο Θεός σου. Εφράνθητε μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαράν μετά αυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής, δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονίαν της δόξης αυτής. Αμήν. Ούτω λέγει Κύριος, και εκείνο που έχει σημασία στον άνθρωπο τον Θεού, στον άνθρωπο τον χριστιανό, να ακούει με προσοχή τι λέγει ο Κύριος. Και λέει, σύμφωνα με αυτά που βλέπει, διακρίνει, και επειδή είναι ο μόνος ο οποίος ερευνά καρδίας και νεφρούς, η διάκρισή του, η όρασή του Θεού είναι στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και του πνεύματος του ανθρώπου. Ο Θεός βλέπει ανθρώπους που ενδιαφέρονται να επιβλέπει ο Θεός εις αυτούς με ευμένεια. Όχι απλώς να είναι ευμενής, αλλά να επιβλέπει εις αυτούς. Και το να επιβλέπει εις αυτούς είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βλέπει ανθρώπους που θέλουν πραγματικά ο Θεός να είναι μαζί τους, να τους αγαπάει. Και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο δούλος του Θεού, ο αγαπητός, ο ευλογημένος, το σκεύος εκλογής. Υπάρχουν τα παιδιά του Θεού στα οποία ευαρεστείται ο Θεός, αλλά υπάρχει και το παιδί του Θεού, αλλά και ο δούλος του Θεού, που είναι σφόδρα αγαπητός εις Αυτόν. Ο άνθρωπος τον οποίον πραγματικά επιβλέπει ο Θεός με γλυκύτητα, με τρυφερότητα. Έχουμε παραδείγματα. Ανάμεσα σε όλους τους όχλους ο Θεός εξέλεξε 12 μαθητές. Και από τους 12 μαθητές εξέλεξε 3 άνδρες πίστεως και δυνάμεως, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο.
Και ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις εξέλεξε τον Ιωάννη Σφόδρα αγαπητό, το οποίο ήξεραν όλοι, αλλά και ο ίδιος ο Ιωάννης, ο οποίος δεν έπαβε να συστήνεται, όχι με το όνομά του, αλλά ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους άλλους δεν μας αγαπάει ο Θεός. Όλους μας αγαπάει ο Θεός. Αλλά κάποιους με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, και εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι όλοι θέλουμε, ο Θεός βλέπει ότι θέλουνε και βλέπει και τις ενέργειες που κάνουμε για να απολαμβάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, τη λεπτή, την τρυφερή, τη μοναδική αγάπη, την οποία ο Θεός αποκαλεί και τον άνθρωπο τον αποκαλεί σφόδρα αγαπητό. Σφόδρα αγαπητό. Σκεφτείτε, αδερφοί, να είσαι ένας άνθρωπος, μία οικογένεια ή ακόμη μία εκκλησία μικρή εδώ σε αυτό το μέρος, που να είμαστε σφόδρα αγαπητοί του Θεού. Θα δούμε λοιπόν ποιος είναι και τι απολαμβάνει αυτός, τον οποίο ο Θεός αποκαλεί σφόδρα αγαπητό, και στους οφθαλμούς του Κυρίου είναι σφόδρα αγαπητός. Τι βλέπει λοιπόν ο Θεός? Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται με ζήλο το έργο του Θεού και ελπίζουν και πιστεύουν ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, και πράγματι είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ καλό, και ελπίζουν ότι θα επιβλέπει σε αυτούς με ιδιαίτερο τρόπο ο Θεός. Αλλά ο Θεός έχει άλλη άποψη. Γι' αυτό εξ αρχής είπαμε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι όχι το τι νομίζουμε εμείς, το τι πιστεύουμε εμείς, το τι λέμε εμείς, αλλά το τι λέει ο Θεός. Ούτω λοιπόν λέγει Κύριος ο Θεός: «Εγώ είμαι αυτός που ο θρόνος μου είναι στον ουρανό, αλλά και η γη είναι υποπόδιο των ποδών μου. Εγώ είμαι ο Κύριος όλων των δυνάμεων». Αλλού λέει: «Εγώ είμαι ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι Άγιος. Εγώ αυτός είμαι, απαρχής. Και λέγω», καθώς βλέπω ανθρώπους να έχουν ζήλο στο έργο μου το Άγιο. «Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ?» Ενδιαφέρεστε για τον οίκον του Θεού, ενδιαφέρεστε για την οικοδομή του οίκου του Θεού, για την αύξηση του οίκου του Θεού. «Ποιος είναι ο οίκος λοιπόν τον οποίον εσείς θα οικοδομήσετε για μένα? Και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου?» Ο οίκος δηλαδή τον οποίον οικοδομείτε για να έλθω να αναπαύομαι, να αναπαύετε το πνεύμα μου. Και επαναλαμβάνω ότι αυτός ο λόγος είναι για όλους μας, είτε σαν άτομα. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον εσύ οικοδομείς? Γιατί το σώμα μας είναι ναός του Θεού. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί σε μας, μέσα μας. Και δια Πνεύματος Αγίου μέσα μας κατοικεί ο αιώνιος και ο τριαδικός Θεός. Ποιος είναι ο οίκος λοιπόν τον οποίον εσείς προσπαθείτε να οικοδομήσετε? Είτε κατά το λόγο του Κυρίου λαλών γλώσσα αναγνώρισης των εαυτών οικοδομεί, είτε πληρούμενοι λοιπόν Πνεύματος Αγίου, είτε κατά το λόγο του Θεού ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι η προκοπή φανερά σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή μελετώντας το λόγο του Θεού, είτε προσευχόμενοι, είτε εργαζόμενοι, είτε υπηρετούντες. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον θέλετε εσείς να οικοδομήσετε και να έρθω να αναπαυθώ εγώ? Αλλά εκτός από το προσωπικό μας επίπεδο, δηλαδή τον εαυτό μας, υπάρχει και η οικογένειά μας. Όσοι έχουμε ή όσοι δεν έχουν, η οικογένεια την οποία θέλουν να αποκτήσουν. Γιατί αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, λέει η Γραφή, εις μάτιν κοπιάζους οι οικοδομούντες. Ποιος λοιπόν είναι ο οίκος αυτός τον οποίον θέλετε να οικοδομήσετε και μάλιστα εξητάτε από μένα να οικοδομήσω εγώ τον οίκον σας και το σπίτι σας, ώστε το Πνεύμα μου το Άγιο να αναπαύεται σε εσάς, αλλά και σε εκκλησιαστικό επίπεδο? Ποιος είναι ο οίκος? Γιατί η Εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού, του Ζώντος, ο Στήλος και το Εδραίωμα της Αληθείας.
Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον θέλετε εσείς να οικοδομήσετε για να αναπαύετε το πνεύμα μου, για να υπάρχει παρουσία μου και να δοξάζετε το όνομα του Κυρίου? Μάθετε ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνετε, τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Μόνο η χείρ μου μπορεί να κάνει και έκαμνε πάντα ταύτα. Και το ότι σήμερα είσαστε στην εκκλησία, αναγεννημένοι, απολυτρωμένοι από το σώμα των αμαρτιών ημών δια του βαπτίσματος, πληστέντες Πνεύματος Αγίου επειδή το εκζητήσατε, αγωνιζόμενοι στον αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος, και ό,τι άλλο καλό και ευλογημένο υπάρχει στη ζωή σας, εγώ ο Θεός το χέρι μου το έκανα. Μην θεωρήσετε ότι εσείς κάνατε τίποτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν εκλέξατε εσείς εμένα, λέγει ο Θεός, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Άρα μην νομίσετε ότι εσείς μπορείτε να κάνετε τίποτα. Η χείρ μου έκαμνε, η χείρ μου κάμνει και η χείρ μου θα συνεχίζει να κάνει. Μην αφήσετε λοιπόν την καρδιά σας να σας κοροϊδέψει και να σας πλανήσει ότι η προσπάθεια η δική σας, ο αγώνας ο δικός σας, ο αγιασμός ή ο ζήλος ο δικός σας είναι αυτός ο οποίος έκαμε κάτι καλό για σας, γιατί πάσα δόση αγαθή και παν δώρημα τέλειον, το βέβαιο είναι ότι άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Ουχή λοιπόν δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύως. Καμία ανθρώπινη ικανότης δεν μπορεί να προσθέσει μία τρίχα στη κεφαλή του ανθρώπου. Ένα μέτρο στο ύψος του ανθρώπου. Πόσο μάλλον ευλογία ουράνια, θεϊκή και αιώνια ζωή. Καμία σάρκα, κανένας άνθρωπος, καμία λογική ανθρώπινη. Ο δε Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός με τα πάσης βεβαιότητος μας βεβαιώνει, άνεφε μου του Ιησού Χριστού, κανείς από εσάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν, εργάζεστε καλά κάνετε, αγωνίζεστε καλά κάνετε, αλλά μην πιστεύετε εσείς ότι πετύχατε, πετυχαίνετε ή θα μπορέσετε στο μέλλον να πετύχετε τίποτα, γιατί η χείρ μου έκανε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει ο Κύριος. Ο Θεός είπε λόγο και έγινε. Ο Θεός με το λόγο του τον Άγιο και με το πνεύμα του το Άγιο μας αναγέννησε. Ο Θεός μας ευλόγησε. Ο Θεός μας χαρίζει υγεία, μας διατηρεί την υγεία και μας θεραπεύει. Ο Θεός μας ενισχύει και ο Θεός μας οικοδομεί. Και ο Θεός είναι αυτός που προπορεύεται και ο Θεός είναι αυτός που άρχισε και αυτός που θα τελειώσει. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως μας. Άρα λοιπόν, αφού η οποιαδήποτε προσπάθεια η δική μας, η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνεται και καλώς γίνεται, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εάν δεν απαντηθεί αυτό το σημαντικό, εγώ τολμώ να πω συγκλονιστικό, γιατί έτσι το έχω καταλάβει εγώ πριν πολλά χρόνια, ερώτημα που θέτει ο Θεός. Ύστερα από όλα αυτά, σε ποιον λοιπόν θα επιβλέψει ο Κύριος? Σε ποιον θα επιβλέψει ο Κύριος? Ποιον θα αγαπήσει? Με αυτή τη την ιδιαίτερη και σφόδρα μεγάλη αγάπη. Σε ποιον ο Θεός θα είναι ιδιαίτερα ευμενής, ιδιαίτερα αγαθός, φίλος, καρδιακός? Σε ποιον άνθρωπο? Και είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και αγίω τόπο. Αλλά εγώ κατοικώ και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα.
Εγώ είμαι μαζί, μαζί, πάντοτε, κατοικώ, όχι επισκέπτομαι. Εγώ είμαι πάντοτε δίπλα του. Δηλαδή είναι τόπος αναπαύσεως για μένα, τόπος κατοίκησης για μένα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένο. Εκεί είμαι πάντοτε μαζί του, κατοικώ. Είναι αυτός τον οποίον εγώ λέω «Ιδού ίσταμαι στη θύρα και κρούω». Τακ, 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 τακ. Όποιος μου ακούσει της φωνής μου, του χτυπήματός μου και ανοίξει την πόρτα, τότε εγώ θα εισέλθω και θα κατοικήσω στο σπίτι αυτό. Αρκεί. Μέσα στο σπίτι αυτό, είτε αυτό είναι το σώμα μου, το σώμα μας. Είτε αυτό είναι η οικογένειά μου, η οικογένειά μας. Είτε είναι αυτή η μικρή εκκλησία εδώ, η εκκλησία μας. Εάν βρω μέσα σε αυτό τον οίκο κάτοικο που έχει καρδιά ταπεινού, πνεύμα ταπεινού, και τι συμβαίνει αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 2,5 μέτρα απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι 1,50, δεν μπορεί να είναι ταπεινός. Αντίθετα, αυτός που είναι 1,50 είναι πολύ ταπεινός. Ένας πολύ φτωχός είναι πολύ ταπεινός μπροστά σε ένα πολύ πλούσιο. Ποιος είναι αυτός που έχει πνεύμα ταπεινού? Όσο και να τον ευλογώ, τόσο ταπεινώνεται περισσότερο. Και πώς ταπεινώνεται περισσότερο, πώς φαίνεται αυτό? Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους. Τους μικρούς και ασήμαντους τους θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλοι, θεωρεί τους άλλους υπερέχοντας, γιατί πίσω από τον ελάχιστο κρύβεται και βασιλεύει ο Χριστός. Γιατί ο ίδιος το λέγει, εφόσον κάματε αυτός ένα τον ελαχίστον των δικών μου αδελφών, σε μένα κάνετε. Άρα ένας άνθρωπος που όχι μόνο αντέχει στην ευλογία του Θεού, είτε την πνευματική είτε την υλική, ιδιαιτέρως την πνευματική, τόσο πιο πολύ επειδή την αντέχει, μπορεί και ταπεινώνεται. Και αυτό είναι χάρις Θεού. Πνεύμα ταπεινού. Δεν είναι ταπεινός, δηλαδή δεν έχει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μπορούσε να είναι ταπεινός. Φτωχός, άρρωστος, αδύναμος, ασήμαντος, συγχωρέστε με, αγράμματος, ουτιδανός. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αντιθέτως είναι ευλογημένος από το Θεό. Έχει αποκαλύψεις, σαν τον Απόστολο Παύλο. Έχει έργο, έχει αποτέλεσμα, έχει καρπό. Τον ευλογεί ο Θεός. Αλλά όσο πιο πολύ τον ευλογεί ο Θεός, επειδή έχει πνεύμα ταπεινού, τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ μικραίνει, γιατί θέλει να μεγαλώνει ο Χριστός. Έχει καταλάβει. Όταν εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, καυχαίμαι στις αδυναμίες μου, και όταν η αδυναμία μου ενώπιον του Θεού φαίνεται πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται τελεία. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό, έχει και καρδιά συντετριμένο. Και καρδιά συντετριμένο έχει ο άνθρωπος ο τεθλιμένος, ο ταλαιπωρημένος. Εκ των πραγμάτων, όταν έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας, τότε πλησιάζουμε το Θεό. Τότε κλαίμε στο Θεό. Τότε ζητάμε προσευχές, τότε ζητάμε έλεος, χάρη. Τότε ψάχνουμε τον εαυτό μας να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Τότε κλαίει η καρδιά μας, τότε κλαίνουν τα μάτια μας. Τότε κλαίει η ψυχή μας. Αλλά αυτός που έχει καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, είναι αυτός που όσο πιο πολύ ευλογία και χαρά του δίνει ο Θεός, τόσο πιο πολύ συντρίβεται η καρδιά του. Αντέχει τη χαρά, αντέχει την ευλογία, αντέχει την εύνοια του Θεού, την προσφορά του Θεού.
Και ο Θεός τον αναγνωρίζει σαν σκεύος αξιόπιστο εκλογής του. Καρδιά συντετριμένου, όσο πιο πολύ χαρά και προσφορά και ευλογία του δίνει ο Θεός, τόσο πιο πολύ η καρδιά του συντρίφεται, δοξάζει και ευγνωμονεί το Θεό. Σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός βρίσκει τόπο ανάπαυσης. Σε αυτόν τον άνθρωπο κατοικεί ο Θεός. Χαίρεται να κατοικεί ο Θεός. Απολαμβάνει να κατοικεί ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή την εκκλησία. Και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ και τώρα, αλλά και το βράδυ που θα πάμε σπίτι μας, Κύριέ μου, θύμισέ μας το σε όλους, να ζητήσουμε, αδερφοί, γιατί κανένας δεν μπορεί να έχει πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου αν δεν βρει χάρη από το Θεό να του τη χαρίσει ο Θεός. Αλλά ακόμη δεν είναι αυτός τον οποίον επιβλέπει ο Θεός. Ακόμη δεν είναι αυτός που είναι σφόδρα αγαπητός. Θέλει και κάτι άλλο. Σε ποιον θα επιβλέψω λοιπόν? Εις τον φτωχόν, τον ταπεινό το πνεύμα. Εις τον συντετριμένον, την καρδία. Εδώ είναι λάθος μετάφραση. Αλλά και ένα τρίτον, εις τον τρέμοντα το λόγο μου. Εάν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός χάρισε, γιατί το κατάλαβε, γιατί ζήτησε, γιατί το προσεύχεται, γιατί θέλει να κατοικεί ο Θεός μέσα του, στη ζωή του, στο σπίτι του, στην εκκλησία που κατοικεί, στο περπάτημά του, στην είσοδό του, στην έξοδό του. Εάν έχει καταλάβει και ο Θεός του, και έχει ζητήσει και ο Θεός του έχει χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, και καταλάβει ακόμη ότι χρειάζεται κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό, να είναι ένας από αυτούς που τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Όχι φοβούνται το Θεό, τρέμουν στο Λόγο Του. Τρέμουν, τρέμει η ψυχή τους. Μην κάνει αριστερά ή δεξιά από το Λόγο του Θεού. Περπατούν στην αλήθεια, έχουν την αλήθεια αλλά και περπατούν στην αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού για αυτούς είναι η απόλυτη αλήθεια, το καταστατικό, οι εντολές, τα όρια τους. Τίποτα δεν σκέφτονται, τίποτα δεν κάνουνε, τίποτα δεν διαλογίζονται που να είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Και όταν η καρδιά η απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη η δική τους, και όταν το πνεύμα τους, που πολλές φορές είναι αλαζονικό και σκληρό και αμετανόητο, βγαίνει έξω από τα όρια, τα απόλυτα όρια του Λόγου του Θεού, τρέχουν άμεσα, μετανοούνε με κλάματα, με φόβο Θεού, τρέμονται στο Λόγο του Θεού για να επανέλθουν σε αυτή την ιδιαίτερα ευλογημένη κατάσταση του σφόδρα αγαπητού δούλου και δούλης, όπως ήταν ο Δανιήλ, ο Ιωάννης, ο Αβραάμ, τους οποίους ο Θεός τόσο επένεσε, τόσο χρησιμοποίησε και με τους οποίους τόσο δοξάστηκε. Τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Το τρέμο σημαίνει πρώτα απ' όλα ταπείνωση. Ύστερα φόβο Θεού. Αλλά ιδιαιτέρως προσοχή, προσευχή και εγρήγορση. Μην τυχόν και βρεθεί μόμος στη διακονία μου. Μην τυχόν και βρεθεί λάθος στις ενέργειές μου αλλά και στις σκέψεις μου. Και το λάθος και ο μόμος είναι το οτιδήποτε είναι έξω από την απόλυτη αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τότε ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο όχι μόνο κατοικεί μέσα του πάντοτε, όχι κατοικεί και δοξάζεται μέσα στην οικογένειά του ή στην οικογένειά τους πάντοτε. Όχι μόνο κατοικεί και δοξάζεται μέσα στη μικρή εκκλησία πάντοτε, αλλά και επιβλέπει
με ιδιαίτερη χάρη και έλεος. Πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι και πάλι συγκλονιστικό. Πριν κυλοπονήσει, εγέννησε. Πριν έλθουσε η πόνη αυτή, συλλευθερώθηκε και εγέννησε, όχι θηλυκό, στην Παλαιά Διαθήκη αρσενικό. Όλα γίνονται. Τα ευλογημένα, το σχέδιο του Θεού. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον κάθε έναν από μας. Ένα έργο συγκεκριμένο για τον κάθε έναν από μας. Έχει ετοιμασμένα έργα αγαθά στα οποία μας καλεί να περπατήσουμε σε όλα και μόνο σε αυτά. Αυτά λοιπόν που έχει προετοιμάσει ο Θεός ούτε καθυστερούνε, βεβαίως ούτε αναβάλλονται, βεβαίως ούτε ακυρώνονται, αλλά πάντοτε πραγματοποιούνται γρήγορα, έγκαιρα, εύκολα και με όλη τη δόξα του Θεού. Πριν κυλοπονήσει, έχετε δει γυναίκα να γεννάει πριν κυλοπονήσει? Αυτός είναι ο σφόδρα αγαπητός δούλος και παιδί του Θεού. Έχετε δει πριν έλθουν οι πόνοι αυτής να ελευθερωθεί και μάλιστα να γεννήσει και αρσενικό? Και το επιμένω, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη το αρσενικό ήταν ιδιαίτερη ευλογία. Και όταν έλεγαν για αρσενικό, ιδίως πρωτότοκο, εννοούσαν παραβολικά, καθώς ήταν η προτύπωση το αρσενικό και το πρωτότυπο, το πρωτότυπο ο Ιησούς Χριστός. Προτύπωσης ο Ιησούς Χριστός. Σε μια στιγμή. Πολλές φορές έλεγα στη ζωή μου, και εγώ και η Άννα, τίποτα δεν έχουμε κάνει χωρίς κόπο. Και το έλεγα και σε εσάς, σε πολλούς. Ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει με πολύ κόπο και πολύ βάσανο. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήμασταν εγώ και η Άννα ποτέ σφόδρα αγαπητοί. Όμως θέλω σήμερα να γίνουμε αδερφοί. Θέλω σήμερα να γίνουμε. Θέλω να με κάνει ο Χριστός. Θέλω να σας κάνει, να μας κάνει όλους ο Χριστός. Είναι οι τελευταίες μέρες, είναι οι καιροί κακοί. Όλα θα γίνονται με πολύ ταραχή, θλίψη, πόνο, αγωνία, φόβο. Αλλά όμως υπάρχει εξαίρεση για την Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχει εξαίρεση για όσους εδέχθησαν τον Χριστό και έδωκε εις αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Υπάρχει εξαίρεση στη γη Γεσέν ανάμεσα σε όλη την Αίγυπτο. Αλλά ανάμεσα στις εξαιρέσεις υπάρχει και άλλη μία μικρότερη αλλά πιο ένδοξη εξαίρεση. Ο σφόδρα αγαπητός. Όλοι οι Απόστολοι πέθαναν βία. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους Αποστόλους, και όχι μόνο τους 12 αλλά και όλους τους υπόλοιπους, υπήρξε μία εξαίρεση. Ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση με αυτό που διαβάζουμε σήμερα. Μέσα μου, εγώ πιστεύω ότι έχει απόλυτη σχέση. Δεν το ισχυρίζομαι. Δεν το κηρύττω. Δεν το διδάσκω. Δεν το φωνάζω. Το υποψιάζομαι. Αλληλούια. Ούτε ισχυρίζομαι τίποτα άλλο. Ένα ισχυρίζομαι. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό φωνάζω, αυτό διδάσκω, αυτό κηρύττω. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε. Γιατί? Γιατί επέβλεψε εις αυτήν ο Θεός. Και ο Θεός επιβλέπει σε αυτούς που έχουν πνεύμα ταπεινό και όχι περηφάνου. Πάντοτε όμως, όχι κάποιες στιγμές. Σε αυτούς που έχουν καρδιά συντετριμένου, πάντοτε όμως, όχι κάποιες στιγμές. Και σε αυτούς που τρέμουν στο Λόγο του Θεού, πάντοτε όμως, όχι κάποιες στιγμές.
Και θέλω να ζητήσουμε όλοι μαζί σήμερα να μας χαρίσει αυτά τα χαρακτηριστικά ο Θεός. Αμήν, αδελφοί. Όποιος θέλει να σηκώσει το χέρι του, με όλη μας την καρδιά. Αλληλούια, θέλουμε Κύριε μου, θέλουμε Κύριε μου, θέλουμε. Δεν αξίζουμε, δεν είμαστε από αυτούς που λέμε δικαιούμεθα. Και μπορεί να υπάρχουν, αν και δεν υπάρχουν κάποιοι που να μπορούν να πούνε δικαιούμεθα, εμείς όμως με τα βεβαιότητος δεν είμαστε από αυτούς. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι από αυτούς. Εγώ είμαι αντιθέτως από αυτούς που δεν δικαιούμαι. Αλλά όμως εμπιστεύομαι τη χάρη του Χριστού. Το έλεος του Χριστού. Πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού είναι πιστός. Ο Θεός να αρνηθεί το Λόγο του δεν μπορεί. Γι' αυτό όταν μου λέει αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί, το λέει και το εννοεί. Και σήμερα αδερφοί αγαπητοί θέλουμε να ζητήσουμε. Θέλουμε να αιτήσουμε και θέλουμε να χτυπήσουμε την πόρτα του Χριστού και να πούμε Κύριε χάρισέ μας. Όχι γιατί το αξίζουμε, κατά χάριν. Αντιθέτως δεν το αξίζουμε. Χάρισε σε όλους μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, αμήν. Σαν οικογένειες, αλλά και σαν μικρή εκκλησία. Κάποιος αδερφός καλός μου είπε, μην λες ότι είναι μικρή εκκλησία, γιατί αυτό είναι υποκρισία, δεν είναι μικρή. Και λέω, μπορεί να έχει δίκιο, αλλά προσευχήθηκα, είμαστε πολύ μικρή εκκλησία μπροστά σε αυτό το οποίο ο Θεός θα κάνει, αδελφοί. Και μακάρι να είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό. Το ελάχιστο θα είναι χίλια. Το ελάχιστο θα είναι χίλια. Ο Κύριος έρχεται. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθωση η πόνη αυτή συλλευθερώθηκε εγέννησε αρσενικό. Η Σιών μόλις σε κυλοπόνησε εγέννησε όλα τα τέκνα αυτής. Και λέει ο Θεός, εγώ που φέρνω σε γένα δεν ήθελα να κάνω αυτή να γεννήσει, και εγώ που κάνω να γεννούνε θα κλείσω τη μήτρα. Πιστός ο λόγος, πάσης αποδοχής άξιος. Πιστός ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Αμήν.